Κάτι έγινε. Καλημέρα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Κερίδη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα στη Ρόδο και σε όλα τα Δωδεκάνησα. Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση στη Ρόδο δεν είναι καλή και γι' αυτό ζητήσαμε να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε τι μπορεί να γίνει, τι θα γίνει τελικά. Είναι πάρα πολλοί μετανάστες, εγώ τους λέω λαθρομετανάστες γιατί λαθρέα μπαίνουν. Τώρα αυτό το εξευγενισμένο μετανάστες δεν ξέρω για ποιο λόγο χρησιμοποιείται, όχι από εσάς, γενικότερα. Όπως και αν τους πούμε, δεν πρέπει να μπαίνουν. Και η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι για την αποτροπή των παράνομων αφήξεων. Και επιτρέψτε μου να πω καταρχήν ότι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία μέσα στον Οκτώβριο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στις ροές, κυρίως στον Εύρο, όπου έχουν μηδενιστεί, και στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό έχει μετατοπίσει τη μεταναστευτική πίεση νοτιότερα και κυρίως στην νότιο Δωδεκάνησο, στα μικρά νησιά Καστελόριζο, Σύμη και βέβαια στην Ρόδο, όπου εκεί τώρα επικεντρώνονται οι δυνάμεις του λιμενικού. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν είναι το λιμενικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια που κάνουμε την κουβέντα, να το πούμε, ώστε να κλείσουν και οι τελευταίες αυτές δίωδοι και διάδρομοι προς τη χώρα μας για να ελεγχθεί πλήρως το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι είχε συσσωρευτεί ένας πληθυσμός όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί όλοι δεν είναι νέοι εισερχόμενοι. Η δικιά μου η πληροφόρηση από τις δυνάμεις ασφαλείας, και επαναλαμβάνω, δεν είμαι η αστυνομία και δεν είμαι το λιμενικό, είναι ότι είχαμε πολύ λιγότερα άτομα χθες στο λιμάνι της Ρόδου, όχι 400 όπως γράφτηκε. Σε κάθε περίπτωση, κοντά στα 80, σε κάθε περίπτωση υπήρξε αυτή η εμπλοκή με την αναχώρηση του Blue Star στις 11 η ώρα που έφυγε στις 3 εν τέλει. Εμείς ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από την πρώτη στιγμή έχουμε διαθέσει όλες τις θέσεις τις απαραίτητες στις δομές μας, είτε στα όμορα νησιά της ΚΟ και της Λέρου, είτε στην Ενδοχώρα, για να μεταφερθούν με ασφάλεια, να καταφερθούν, να ταυτοποιηθούν και να φιλοξενηθούν αυτοί οι μετανάστες στον βαθμό που είναι ετούντες άσυλο για όλη την ώρα, για όλο τον χρόνο που χρειάζεται, ώσπου να διεκπεραιωθεί η αίτηση ασύλου τους. Από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες μεταφορές στο προηγούμενο διάστημα, την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη. Κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούν να μπουκάρουν με τη βία στο πλοίο και να δημιουργήσουν αυτό το επεισόδιο, να πούμε, χθες το ατυχές στο λιμάνι του Ρόδου. Ναι. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το γεγονός αυτό το χθεσινό με το Blue Star. Να σας πω ότι σε περιοχή της Ρόδου που είναι κοντά στο κέντρο της πόλης συγκεντρώνονται, κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς να ελέγχονται από κάποιον, δεκάδες κάθε μέρα, σε σημείο που κάτοικοι εμάς παίρνουν και ρωτούν, βρε παιδιά, τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ο πληθυσμός αυτός που λέτε, που έχει εγκατασταθεί στη Ρόδο, είτε παράνομα σε ξενοδοχεία, και αυτό είναι μεμτό και ελεγχόμενο, είτε σε κάποια σπίτια, δεν ξέρω πού μένουν, και κυκλοφορούν ειδικά το βράδυ. Οι κάτοικοι ανησυχούν και ανησυχούν με το δίκιο τους γιατί δεν είναι ασφαλής. Ακούστε, δεν ξέρει κανείς εγώ το ακούω, ναι. Το ακούω με πάρα πολύ προσοχή όλο αυτό και είμαι σε συνεχή επαφή και με την τοπική κοινωνία, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και όλους τους συναρμόδιους. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στη Ρόδο, μια συγκεκριμένη δυσκολία. Για μια σειρά από λόγους που δεν είναι του παρόντος τώρα να εξηγήσουμε και να αναφερθούμε αναλυτικά, η Ρόδος δεν διαθέτει δικιά της δομή. Το αποτέλεσμα είναι ότι η διαχείριση αυτών των παράνομων αφήξεων έχει μια δυσκολία, μια καθυστέρηση από τη μεριά της αστυνομίας και του λιμενικού, ώσπου να μεταφερθούν στην όμορη δομή της ΚΟ ή της Λέρου, ανάλογα. Έχουμε προβλήματα με τα μικρά νησιά, ακόμα μεγαλύτερα θα σας έλεγα, διότι συγκεντρώνονται στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο αν έχει 60 άτομα είναι πρόβλημα, διότι είναι μια πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό μέρος που δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν έχει υποδομές, δεν έχει τίποτα. Άρα όλο το καλοκαίρι με αυτή την αύξηση
που παρατηρήθηκε πανευρωπαϊκά και βλέπετε τι γίνεται ακόμα και τώρα στην Ιταλία, τι έγινε στην Κύπρο, τι γίνεται στην Κροατία, στη Σλοβενία. Είχαμε μια διαρκή προσπάθεια, μια εγρήγορση να αποσυμφορίζουμε τη Ρόδο. Φτάσαμε στο τέλος, πήγαμε καλά με την τουριστική σεζόν από ό,τι μαθαίνω. Χρειάζεται μια περαιτέρω προσπάθεια. Εγώ θα έρθω στο νησί μέσα στην εβδομάδα για να δούμε σε συνεργασία πάντοτε με τις τοπικές αρχές τώρα που τέλειωσαν και οι εκλογές. Γιατί είχαμε και τις εκλογές, ξέρετε. Ναι, είχαμε μια αναστάτη. Επιτρέψτε μου να διακόψω. Λέτε τώρα ότι δεν είχαν χρόνο, ας πούμε, λόγω των εκλογών να το δεχθώ. Από την άλλη όμως... Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι οι εκλογές δημιουργούν έναν ανταγωνισμό και μια ροπή δεν σημαίνει ότι πάντοτε γίνεται, αλλά μια ροπή προς το εύκολο και το λαϊκιστικό, έτσι δεν είναι, το είδα αυτό, με ένθεν και κίνθεν αντεκλήσεις διαφόρων. Δεν θέλω να μπω τώρα, οι εκλογές γίνονται, έχουμε καινούργιες αρχές και έχουμε τώρα μια προσπάθεια με τις νέες τοπικές αρχές, αυτοδιοικητικές, να λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει το πρόβλημα αυτό της Ρόδου να λυθεί πάρα αυτά. Εγώ θα έρθω στη Ρόδο για να έχω αυτό το διάλογο τον απροκατάληπτο με όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι. Με τις αρχές, την αστυνομία, το λιμενικό προφανώς, αλλά και τους τοπικούς άρχοντες. Να μου επιτρέψετε να ρωτήσω, γιατί λοιπόν βγαίνουν οι κύριοι και της περιφέρειας και του Δήμου και λένε δεν είναι δική μας ευθύνη. Επομένως, γιατί να δίνουμε βάρος είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο για το τι θα πράξουν ή το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ναι, είναι ολονών μας ευθύνη, εγώ θα σας πω. Προφανώς και δικιά μας κυβερνητική, αλλά έχουν και οι τοπικές κοινωνίες τον λόγο, και το ξέρετε αυτό, και δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε κάτι χωρίς τη συνένεση, καταρχάς τη διαβούλευση, και στη συνέχεια τη συνένεση με την τοπική κοινωνία. Όπως το κάναμε και στα υπόλοιπα μέρη. Στη Ρόδο έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη δυσκολία. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Εμείς έχουμε διαθέσει, επαναλαμβάνω, όλες τις θέσεις που χρειάζονται και στη Μαλακάσα έξω από την Αθήνα και στην ΚΟ και στη Λέρο για να μεταφερθούν όσους μας φέρει η αστυνομία, γιατί όλα αυτά είναι ζητήματα της αστυνομίας. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν έχει αστυνομία, δεν έχει λιμενικό, δεν έχει δυνάμεις ασφαλείας για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, ούτε είναι επιφορτισμένο με αυτή τη δουλειά, έτσι δεν είναι. Κάνουμε όμως την κουβέντα τη συνολική, διότι μας αφορά όλους. Αφορά προφανώς τη μεταναστευτική πολιτική, αφορά την ασφάλεια του τόπου, αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Και νομίζω ότι εντός της εβδομάδας μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση για να μην ξαναέχουμε αυτού του τύπου τα συμβάντα τα χθεσινά. Yes. Λοιπόν, να περιμένουμε να έρθετε με λίγα λόγια, μήπως και αλλάξει κάτι, μήπως και, εν πάση περιπτώσει... Κοιτάξτε, φάγαμε το γάιδαρο. Επιτρέψτε μου να πω ότι φάγαμε το γάιδαρο σε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Αύγουστο-Σεπτέμβριο, ναι. Τώρα βρισκόμαστε στα τελειώματα, θα ανακοινωθούν αύριο τα στοιχεία των ροών και θα δείτε ότι στο ΜΕΝ Εύρο έχουμε μηδενισμό, στο ΔΕ Αιγαίο έχουμε μείωση πάνω από 70%. Οι διακινητές όμως που είναι έξυπνοι και προσπαθούν να βρουν παραθυράκια, κατάλαβαν ότι γίνεται η μεγάλη προσπάθεια στη Λέσβο, στη Σάμο και έχουν μετακινηθεί νοτιότερα. Εκεί πράγματι, και σας τα λέω γιατί συνομιλώ καθημερινά με το λιμενικό, χωρίς να είμαι εδώ το λιμενικό, αλλά συνομιλώ, και ίσως να κάνετε και μια κουβέντα με τον αρμόδιο υπουργό, λέω λοιπόν ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να κλείσουν και οι τελευταίοι δίωδοι, ώστε να έχουμε το απόλυτο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη πτώση δείχνει ότι η πολιτική μας λειτουργεί. Είχαμε μεγάλη δυσκολία τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, πράγματι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην Τουρκία, εξαιτίας του Σαχέλ, εξαιτίας όλων αυτών που γίνεται και τα βλέπετε γύρω-τριγύρω. Τη διαχειριστήκαμε αυτή την αύξηση όσο καλύτερα γινόταν, χωρίς τα προβλήματα που έχουν στην Κύπρο, χωρίς τα προβλήματα που έχουν στην Ιταλία, που είναι όλοι στα πεζοδρόμια, 140.000 ακατάγραφοι. Εδώ καταγράφονται, ταυτοποιούνται με εξαίρεση. Σας το λέω πρώτος εγώ. Τη δυσκολία που έχουμε στη Ρόδο. Διότι δεν έχουμε τη δομή, δεν έχουμε το εργαλείο εκείνο στο οποίο να μπορούμε για κάποιες μέρες, ώσπου να υπάρχουν τα πλοία, γιατί ξέρετε και τα πλοία μέσα στην τουριστική σεζόν δεν είναι πάντοτε εύκολα να τα βρεις και τα εισιτήρια να μεταφέρεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί που πρέπει. Είχαμε απεργίες
των ναυτικών κάποιες μέρες το Σεπτέμβριο. Δουλεύουμε νυχθημερών προκειμένου να μην διωγγωθεί το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στη Ρόδο, έχετε δίκιο, και γι' αυτό το λόγο, μια που βλέπω ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως περιμέναμε και θέλαμε και είχα κάποιες υποσχέσεις, θα έρθω ο ίδιος προσωπικά μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώσατε και για την άφιξη, αλλά και για το ότι... Η Ρόδος είναι η κορονίδα της τουριστικής μας βιομηχανίας, είναι η βιτρίνα και ο καθρέφτης της χώρας στο εξωτερικό, είναι η πρώτη προτεραιότητα, είναι η χρυσή αγελάδα που φέρνει χρήμα στα δημόσια ταμεία, τη Ρόδο και τα μάτια μας λοιπόν. Αυτή είναι η εντολή και αυτή είναι η πρόθεση όλων μας. Κύριε Υπουργέ, να κλείσω με το εξής. Είναι η χρυσή αγελάδα, είναι όλα αυτά τα οποία λέτε. Οι Ροδίτες το πιστεύουν και γι' αυτό ζουν και δουλεύουν στον τόπο αυτό. Εάν περάσετε, θα σας πω τώρα έτσι, χωρίς να ξέρετε τον χώρο, το σημείο που βρίσκεται το κεντρικό ταχυδρομείο της Ρόδου, που είναι στο Μαντράκι, θα δείτε την κατάσταση της χρυσής αγελάδας. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Ρόδο αυτές τις μέρες. Και δεν ξέρω γιατί η αστυνομία δεν παρεμβαίνει. Γιατί αλήθεια δεν ξέρω. Προτείνω, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά εδώ. Και υπάρχουν και διάφοροι ακτιβιστές και αλληλέγγυοι, οι οποίοι θέλουν την τσαντιροποίηση. Πήγανε και μαζέψανε 30 πρόσφυγες και τους πήγανε ντε και καλά στην πλατεία εδώ Βικτωρία στην Αθήνα για να δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν λύσεις. Προτείναμε προσωρινά κάποια στρατόπεδα, κάποια να μπορέσουν. Υπάρχει μία ταχυποψία από πλευράς τοπικής κοινωνίας, την οποία την καταλαβαίνω, μη τυχόν και δημιουργηθεί μια δομή και γίνουμε κέντρο κτλ. Όμως εδώ θα πρέπει να σταθμίσουμε όλα τα πράγματα. Στο βαθμό που υπάρχουν κάποιες παράνομες αφίξεις, που κακώς υπάρχουν και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρχει και καμία, στο βαθμό όμως που υπάρχουν θα πρέπει να τις διαχειριστούμε με αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, ανθρωπιά και ευρωπαϊκό πολιτισμό, όπως το κάνουμε στα υπόλοιπα νησιά. Η Ρόδος έχει αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Θέλω να συνομιλήσω με όλους τώρα που τέλειωσαν οι εκλογές, επαναλαμβάνω, και δεν θα μπλέξουμε στα προεκλογικά και τις αντεγκλήσεις των διαφόρων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, διότι εύκολα το μεταναστευτικό γίνεται κλωτσοπατινάδα των διαφόρων. Να δούμε πώς ειλικρινά θα έχουμε τα εργαλεία για να μην έχουμε αυτό το θέμα του χρόνου ή του παραχρόνου. Ο κόσμος είναι γεμάτος εντάσεις, οι πιέσεις είναι πολλές, βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, πρέπει εμείς διαρκώς να είμαστε σε εγρήγορση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή Εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα είπε ότι θα έρθει στη Ρόδο